Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη αναμένεται να βρεθούν σεισμόπληκτοι σε χωριά του Δήμου Λερσαίων, επειδή δεν έχουν γκρεμίσει τα σπίτια τους που χτυπήθηκαν από το σεισμό του 2021 και κρίθηκαν ετοιμόρροπα και επικίνδυνα, σύμφωνα με τις αυτοψίες των μηχανικών. Ήδη έχει υποβληθεί μήνυση σε βάρος του ιερέα του Κουτσόχερου, καθώς δεν υπήρχε οικονομική δυνατότητα να κατεδαφιστεί η εκκλησία του χωριού, που και αυτή δέχτηκε ισχυρότερο πλήγμα από το σεισμό. Βρισκόμαστε στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κουτσοχέρου Λάρισας, ο οποίος χτυπήθηκε από το σεισμό του 21 και το Μάιο του 24 η ΔΕΕΦΚΑ αποφάνθηκε ότι πλέον είναι κόκκινος και έχει κριθεί κατεδαφιστέως. Και μαζί με την απόφαση που ήρθε στο ΑΤΑΦ Κιλελέρ υπήρχε και η δέσμευση ότι αν δεν κατεδαφιστεί εντός 3 μηνών το ΑΤΑΦ Κιλελέρ έπρεπε να κάνει μήνυση στον υπεύθυνο ιερέα που όρισε η Μητρόπολη Λάρισας. Πράγμα που δεν έγινε, όπως βλέπετε, γιατί δεν υπήρχαν τα απαραίτητα χρήματα από την κυβέρνηση προς το Δήμο Λαρισαίων για να προχωρήσει την κατεδάφιση, με αποτέλεσμα τώρα να τρέχει μία μήνυση προς τον ιερέα της Εκκλησίας. Παρόμοιο γεγονός είναι και για μία κατοικία, η οποία και αυτή είχε την ίδια μοίρα της Εκκλησίας, γιατί ήταν σε διαδικασία ενστάσεων προς τη ΔΕΕΦΚ, όταν για τα υπόλοιπα 10 είχε βγει η κατεδάφιση και έγινε η κατεδάφιση σε πρώτη φάση. Οι κάτοικοι χρειάστηκε να κάνουν έρανο για να συγκεντρωθούν τα χρήματα που απαιτούνται, ώστε να εκδοθεί άδεια κατεδάφισης και η υπόθεση της μήνυσης να μπορέσει να μπει στο αρχείο. Για την Εκκλησία, εμείς σαν χωριό, η κοινότητα, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου και το Εκκλησιαστικό Ιερατείο έχουμε κάνει δράσεις. Η κοινότητα με τον Σύλλογο διοργάνωσε πανηγύρια τα οποία όλα τα έσοδα πηγαίνανε για τον Ιερό Ναό. Η Ιερανική Επιτροπή και αυτήν μάζευε χρήματα, τα οποία τώρα τα χρησιμοποιήσαμε για την κατεδάφιση για να μην πάει κατηγορούμενος ο ιερέας. Εμείς αυτά τα χρήματα μαζεύαμε για ανάγκες του ναού, για την ανέγερση. Πιστεύουμε ότι την κατεδάφιση θα την αναλάβει το κράτος. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Κουτσόχερου, Βάιο Φωνιά, η πολιτεία έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτούς τους κατοίκους, με τους ίδιους να επιδίδονται σε έναν αγώνα δρόμου για να μην βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Εδώ είχε γίνει σε πρώτη φάση μια κατεδάφιση 10 κατοικιών, τα οποία υπήρχε ένα κονδύλι της κυβέρνησης, είχε συμπληρώσει και η προηγούμενη δημοτική αρχή, καλύφθηκε, τελειώσαμε. Απλά στην πορεία ήρθαν και αυτές οι δύο κατεδαφίσεις νέες, τα οποία όμως δεν έχει βάλει η κυβέρνηση κάποια χρήματα στο Δήμο. Και ο Δήμος αδυνατεί, γιατί μιλάμε, είναι για την εκκλησία περίπου, να καταλάβετε, μπορεί να είναι και πάνω από 30.000 ευρώ και για την κατοικία περίπου στις 20. Πρέπει να δοθεί μια λύση από την κυβέρνηση ώστε να έρθουν χρήματα στο Δήμο Λαρισαίων, να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις, γιατί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα ο ιερέας και μια ιδιοκτήτρια της κατοικίας, σε 6 μήνες περίπου θα το αντιμετωπίζουν άλλοι 10 στη χωριανή μου, γιατί έχουν βγει τα σπίτια τους κόκκινα από τον Ντάνιελ. Παράλληλα, ο Δήμος Λαρισαίων, όπως ανέφερε σε δηλώσεις ο Δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος, βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και κατάθεσης των απαιτούμενων εγγράφων για τη διεκδίκηση κονδυλίων 200.000 ευρώ για κατεδαφίσεις πληγήσεις περιοχές.